milletvekili Mahmut Tanal'a müdahale ediliyor sevgili seyirciler. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanalan'ın kapısı, İpek Medya'nın kapısı şu anda kırılarak. Polis arkadaşlar, yurttaşlara gazet şiddet uyguluyorsunuz. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρουσία εισαγγελέων με δακρυγόνα και νερό υποπίεση εισβάλλουν στο κτίριο όπου συστεγάζονται δύο τηλεοπτικά κανάλια στην Κωνσταντινούπολη. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να τους εμποδίσουν. Οι δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν στην αίθουσα κεντρικού ελέγχου του κανάλ Τουρκ και Μπούγκιουν. Οι κάμερες σβήνουν, η ζωντανή μετάδοση διακόπτεται και μια κάρτα βγαίνει στην οθόνη με τις λέξεις «Δεν θα σιωπήσουμε». Συλλαμβάνουν δημοσιογράφους και τεχνικούς, τους δένουν πιστάγκωνα. Η εταιρεία Κόζα ΙΠΕΚ που πρόσκειται στον ορκισμένο εχθρό του Ερντογάν, Φετουλάχ Κιουλέν, τίθεται υπό επιτροπία με την κατηγορία της χρηματοδότησης και της προπαγάνδας υπέρ του αυτοεξόριστου ημάμι. Bir faşist rejimin tahakküm arzusu. O yüzden bunun da altını çiziyorum. Σε μια χώρα που επιθυμεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν σε καθεστώς λογοκρισίας. We continue to follow the situation very closely and we want to reiterate the importance of respect of the rule of law.